Δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε το τελευταίο χρονικό διάστημα και φέρνουμε και διατηρούμε στο προσκήνιο, για να είμαι ακριβής, προβλήματα στον κτηνοτροφικό κλάδο. Συνδεδεμένη ενίσχυση από τη μία βέβαια και το γενικότερο αλαλούμ που έχει προκληθεί με τις ενστάσεις και κορονοενίσχυση. Αυτή η κορονοενίσχυση των 4 ευρώ και σχετικές καθυστερήσεις έχουν προκαλέσει έναν αναβρασμό. Θα έχουμε εξελίξεις στην προσεχή Πέμπτη μέσα από μια διαμαρτυρία στο Ηράκλειο του κτηνοτροφικού κλάδου και εκπροσώπων του βέβαια, που έρχονται στο Ηράκλειο. Πάμε στο Μηλοπόταμο. Πάμε να στο μιλήσουμε τον κύριο Γρήλο Παπαδάκη, πρόεδρος του κτηνοτροφικού συλλόγου Μηλοποτάμου, να μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις που απασχολούν πάρα πολύ κόσμο. Κύριε Παπαδάκη, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Το ποτήρι έχει ξεχυλήσει. Έχει ξεχυλήσει πάρα πολύ και δεν έχουμε υπομονή πλέον. Η υπομονή εξαντλήθηκε. Για πείτε μας λίγο, έκανα ένα πρόλογο, αναφέρθηκα στην συνδεδεμένη ενίσχυση. Υπάρχουν προβλήματα, είχαμε ξανακάνει πριν από περίπου ένα μήνα αυτή την κουβέντα. Έχετε προχωρήσει στη διαδικασία των ενστάσεων? Κύριε Παναγιωτόπουλε, έχουμε προχωρήσει στη διαδικασία των ενστάσεων, αλλά δυστυχώς για ακόμα μία φορά έχουν γίνει τεράστια λάθη. Τα λάθη ποια είναι? Είχαμε τόσες χιλιάδες ανθρώπους κομμένους για τη συνδεδεμένη στο εγωπρόβειο γάλα. Δυστυχώς ούτε το 1/4 αυτινό τον ανθρώπο δεν κάνανε εστάσεις. Δηλαδή δεν άφησε το σύστημα να μπουν όλα τα άτομα μέσα για να κάνουν έσταση. Υπάρχει εξήγηση για αυτό που μας καταγγέλλεται? Κύριε Παναγιωτόπουλε, καμία εξήγηση δεν υπάρχει. Έχουμε ρωτήσει, το έχουμε ξαναρωτήσει. Μας λένε απλώς ότι τα αφημί είναι κλειδωμένα. Για ποιο λόγο είναι κλειδωμένα? Δεν έχουμε απάντηση πάρει τίποτα. Μάλιστα. Κορονοενίσχυση 4 ευρώ. Άλλο ζήτημα το οποίο βρίσκεται στην ατζέντα. Υπάρχουν καθυστερήσεις. Τεράστια καθυστέρηση. Γι' αυτό προανάφερα ότι η υπομονή μας έχει εξαντληθεί. Πλέον δεν μπορούμε, δεν αντέχουμε. Τα λεφτά έπρεπε να τα έχουν πάρει οι συναδέλφοι μας τώρα και κάμπους μήνες πρωτύτερα. Απάντηση δεν έχουμε πάρει από τον κύριο Λιβανό, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, το τι μέλεστε να γίνει, το τι πρόκειται να γίνει όσον αφορά για το κορονοενίσχυμα στις 4.500 ανθρώπους που δεν το έχουν πάρει. Δεν έχουμε πάρει απάντηση. Θα κατέβουμε την Πέμπτη 12 η ώρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ του Ηρακλείου για να διαμαρτυρηθούμε για το δίκιο μας, το σωστό δίκιο μας, και πιστεύω ότι θα είναι σύσσωμη όλη η Κρήτη εκεί. Όλοι οι κτηνοτρόφοι θα είναι εκεί. 12 η ώρα στο Ηράκλειο, στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, δηλαδή και από τις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού εκπρόσωποι θα βρεθούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ την Πέμπτη. Στην ατζέντα υπάρχει και μία πρόταση προς τον Υπουργό για συνάντηση? Βεβαίως υπάρχει στην ατζέντα με τον Υπουργό η συνάντηση. Δεν θα είναι μόνο οι εκπρόσωποι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα είναι αγροτοκτηνοτρόφοι άπαντες εκεί. Δεν θα κατέβει δηλαδή μόνο οι εκπροσώποι του κτηνοτροφικού συλλόγου, θα είναι και κτηνοτρόφοι εκεί πέρα. Από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί θα είναι πάρα πολλά άτομα. Πάρα πολλά άτομα. Μάλιστα, η δική σας συγκέντρωση στο Ρέθυμνο, στο Πάνορμα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, εμείς έχουμε προσυγκέντρωση 10.30 ώρα στον κόβο του Πανόρμου στην Εθνική για να φύγουμε όλοι μαζί από το Μηλοπόταμο να κατευθυνθούμε προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ Ηρακλείου. Θέλω να προσθέσω ακόμα ότι οι διαθέσεις, κύριε Παναγιωτόπουλε, του κάθε κτηνοτρόφου είναι, τι να σου πω, είναι εξαγριωμένες. Δεν αντέχουμε άλλο την κοροϊδία, δεν αντέχουμε άλλο τον εμπεγμό. Η υπομονή μας έχει ξεχυλήσει. Έχει εξαντληθεί πλέον. Δηλαδή δεν μπορούμε να αφήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να καταστραφούν μία και καλή. Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να χάσουν την περιουσία των μέσα από μία, να πω, κατάσταση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με βηματισμούς χελώνας. Μάλιστα. Γιατί έτσι είναι. Κύριε Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Την Πέμπτη, λοιπόν, στον ΟΠΕΚΕΠΕ Ηρακλείου αναμένεται να υπάρξει αυτή η πρωτοβουλία και αυτό το στάδιο της διαβούλευσης που ξεκινάτε. Να είστε καλά.